Να μιλήσουμε εξ αρχής τι κάνει η ΕΒΑΘΕΣ. Η ΕΒΑΘΕΣ Θεσσαλονίκης είναι η εταιρεία διανομής στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία. Σήμερα έχουμε πάνω από 400.000 καταναλωτές, 381.000 μετρητές που ενεργοποιημένους, το 70% στην Ελλάδα και διανέμουμε 5,1 μεγαβατόρες φυσικού αερίου ετησίως. Έχουμε κατασκευάσει τα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια, 2.600 χιλιόμετρα και πληθυσμός πάνω από το 64% χρησιμοποιεί φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχει συμβάλει δραστικά στον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή τεχνοοικονομικών κριτηρίων και μέγιστη αξιοποίηση των δικτύων μας, πετυχαίνουμε τη συγκράτηση της ρυθμιζόμενης χρέωσης διανομής και συμβάλλουμε στον περιορισμό του ενεργειακού κόστους για όλους τους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την αποδοτικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη του δικτύου διανομής. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα εγκεκριμένο μέχρι το 25, 156 εκατομμύρια, να κάνουμε άλλα 570 χιλιόμετρα δικτύου, να εντάξουμε 26 νέες περιοχές, να υλοποιήσουμε το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα, να αυξήσουμε τη διείσδυση και την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε. Αξίζει να τονίσω ότι σε κάθε περιοχή που εντάσσεται στο δίκτυο διανομής, οι ρήποι μειώνονται κατά 50% καθώς το φυσικό αέριο αντικαθιστά άλλα συμβατικά καύσιμα όπως το πετρέλαιο στην οικιακή και το μαζούτ στη βιομηχανική χρήση. Όπως γνωρίζετε, ήρθε αργά το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, ήρθε πριν 20 χρόνια, συνεχίζεται να αντικαθιστά το πετρέλαιο θέρμανσης, το μαζούτ στις βιομηχανίες και έχει διεισδύσει σε τρεις περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία και στην Αττική. Πώς μειώνονται οι ρήποι αυτά τα χρόνια? Από το 17 με το 20 στις περιοχές της Αδίας με τη χρήση του φυσικού αερίου είχαμε 1.900.000 τόνους διοξείδιου του άνθρακα λιγότερα. Αν το πρόγραμμα ανάπτυξης που συνεχίζουμε στην περίοδο 21-25 θα έχουμε 3,1 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα μειωμένο συν τις άλλες εκπομπές των ρήπων που μειώνονται χάρη στη χρήση του φυσικού αερίου. Ενεργειακή μετάβαση. Με αφορμή τώρα τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, θα ήθελα να τονίσω τις βασικές αρχές για την απομάκρυνση του άνθρακα από την οικονομία. Κατά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει όλοι, η Ευρώπη, η Ελλάδα, εμείς, να λάβουμε υπόψη κρίσιμες παράμετροι όπως την επάρκεια εφοδιασμού και την ενεργειακή ασφάλεια, την ισότιμη πρόσβαση σε αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτή η σημασία του φυσικού αερίου ως καύσιμου γέφυρα για πόσα χρόνια δεν το ξέρει κανείς, στους τομείς όπου ο άνθρακας έχει κυρίαρχο ρόλο και ιδίως στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μετάβαση της ηλεκτροπαραγωγής από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο μειώνει άμεσα τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα κατά 40%. Ποιος θα είναι ο ρόλος των δικτύων στην ενεργειακή μετάβαση? Ρόλο κλειδί για την ενεργειακή μετάβαση κατέχουν τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Αυτά θα ενσωματώσουν μελλοντικά τα ανανεώσιμα αέρια, υδρογόνο, βιομεθάνιο, συνθετικό αέριο. Με τον τρόπο αυτό, τα δίκτυα διανομής θα συνεισφέρουν στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στην απολιγνητοποίηση του τελικού ενεργειακού μείγματος και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα. Τα δίκτυα διανομής αποτελούν μια μελλοντικά βιώσιμη λύση, καθώς καθιστούν εφικτή την κοστοστρεφή σύνδεση των σημείων παραγωγής ανανεώσιμων αερίων με τα σημεία κατανάλωσης. Τα τεχνικονομικά κριτήρια που προανέφερα εγγυώνται την οικονομικά αποδοτική διανομή μακροπρόθεσμα, ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα των ανανεώσιμων αερίων στο τελικό μείγμα. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι υφιστάμενες υποδομές δύναται να αξιοποιηθούν πλήρως και να λειτουργήσουν με ανανεώσιμα αέρια, μεγιστοποιώντας τη διείσδυση των ΑΠΕ σε μια οικονομία
μηδενικών εκπομπών άνθρακα. Να δούμε λίγα πράγματα για το βιομηθάνιο. Λαμβάνουμε υπόψη πάντα τις μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βιομηθάνιο μπορεί να υποκαταστήσει πάνω από το 20% της τρέχουσας ζήτησης σε φυσικό αέριο. Η ΕΔΑΘΕΣ έχει ξεκινήσει τις μελέτες, την έρευνα που αποκαλύπτει την υψηλή δυναμική για την ανάπτυξη της παραγωγής βιοαερίου και βιομεθανίου στις περιοχές της Αδίας και στο νομό Θεσσαλονίκης και στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Η έγχυση βιομεθανίου εξυπηρετείται καλύτερα σε επίπεδο δικτύων διανομής λόγω της ευρύτερης γεωγραφικής τους διασποράς. Τα δίκτυά μας έχουν αναπτυχθεί κοντά σε μονάδες παραγωγής αγροτικών αποβλήτων. Είναι εφικτή η οικονομικά αποδοτική σύνδεση των σημείων έγχυσης και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για παραγωγή επιπρόσθετου εισοδήματος από την ανάκτηση αποβλήτων. Ποιες είναι οι προκλήσεις τώρα ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας? Καθώς αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το ενεργειακό ισοζύγιο αλλάζει ραγδαία. Σε αρκετές χώρες, και ειδικά στην Ελλάδα, η μετάβαση στις ΑΠΕ αποτελεί πρόκληση, καθώς η παραγωγή ενέργειας βασιζόταν παραδοσιακά στο λιγνίτι. Οι προκλήσεις αφορούν κυρίως σε τεχνικά ζητήματα, όπως την αντιμετώπιση της διακύμανσης και της εποχικότητας της ηλεκτροπαραγωγής από τα ΑΠΕ, την εξορρόπηση ζήτησης και προσφοράς και τη ρύθμιση τάσης και συχνότητας του δικτύου. Η απάντηση στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων είναι η ανάπτυξη μικρής και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, όσο και τη σύζευξη τομέων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Τεχνολογίες αποθήκευσης. Με την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων αερίων ως εναλλακτικούς φορείς ενέργειας, μπορεί να επιτευχθεί η εξομάλυνση διακυμάνσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η ανερχόμενη τεχνολογία Power to Gas δίνει τη δυνατότητα μετατροπής της πλεονάζουσας ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας σε υδρογόνο ή συνθετικό μεθάνιο κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής ενεργειακής ζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η αποθήκευση, η μετέπειτα χρήση ή έγχυση σε δίκτυα φυσικού αερίου για περαιτέρω μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς που παρουσιάζουν άλλες ήδη ανεπτυγμένες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, οι μπαταρίες διαθέτουν περιορισμένη αποθηκευτική ικανότητα, ενώ το υδρογόνο μπορεί να αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε ποσότητες εξαρτώμενες μόνο από το μέγεθος των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Απ' την άλλη πλευρά, η υδροηλεκτρική αντλιοσιοταμίευση, ενώ δεν εξαρτάται από τους περιορισμούς χωρητικότητας των χημικών μπαταριών, μπορεί να αναπτυχθεί αποκλειστικά σε περιοχές με συγκεκριμένα γεωγραφικά και κλιματικά χαρακτηριστικά και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαγορευτικά δαπανηρή για κατασκευή. Η σύζευξη που αναπτύσσεται μεταξύ των κλάδων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια αλληλεξάρτηση που θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον για την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών. Εμείς έχουμε προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των δικτύων μας, συνεχίζεται η ψηφιοποίηση, θα συνεχιστεί στα επόμενα χρόνια και είναι ο κύριος παράγοντας για την ενεργειακή μετάβαση. Για όσα προανέφερα, απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων μερών του ενεργειακού τομέα για την οικοδόμηση ενός αποκεντρωμένου, ενοποιημένου και τελικά πιο πράσινου ενεργειακού δικτύου. Η επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ψηφιοποίηση των υποδομών και των δικτύων. Η εισαγωγή νέων συμμετεχόντων, όπως η παραγωγή ανανεώσιμων αερίων, οι ανάγκες παρακολούθησης της ποιότητας του διανεμόμενου αερίου μείγματος και ο επιταχυνόμενος μετασχηματισμός των ενεργειακών αγορών οδηγούν στις αυξημένες ανάγκες συλλογής και αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως έξυπνους αισθητήρες, ευφυείς μετρητές
και ψηφιακές επικοινωνίες. Ανήκουμε ως εταιρεία στον ισχυρό Ευρωπαϊκό Φορέα Διαχειριστών για τη Βιωσιμότητα, στο GT4S. Εδώ και 2 χρόνια διευρύνουμε τη συνεργασία μας με τους σημαντικότερους ενεργειακούς ομίλους της Ευρώπης. Προωθούμε από κοινού πολιτικές προς όφελος των Ευρωπαίων καταναλωτών, της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Με τη συμμετοχή στο φορέα εδώ και 2 χρόνια, η εταιρεία εργάζεται με σκοπό τη στρατηγική σημασία της ανάπτυξης των υποδομών φυσικού αερίου ως δραστηριότητα εναρμονισμένη με την ταξινόμηση των βιώσιμων επενδύσεων, την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου των δικτύων διανομής στην ενεργειακή μετάβαση, τη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων, βιομεθάνιο και υδρογόνο στα δίκτυα διανομής και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας. Μεταξύ των εταιριών που συμμετέχουν και προεδρεύει σε αυτό το GT4S είναι και η Ιταλγκάς, πρόεδρος του GT4S είναι ο κύριος Γκάλο, μια μεγάλη εταιρεία η οποία έρχεται στην Ελλάδα σε μια στιγμή που θα μας φέρει την τεχνογνωσία και θα δώσει όθηση στην υλοποίηση επενδύσεων προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης των υποδομών και της μετάβασης σε ανανεώσιμα αέρια. Οι εξελίξεις της ενεργειακής μετάβασης καθιστούν όλο και πιο σημαντική την ανάγκη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής και τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, όπως οι λεπτομερείς προβλέψεις ζήτησης, εισαγωγής, αποθήκευσης και έγχυσης αερίων. Τέτοιες πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας για τους διαχειριστές στην ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών και επενδυτικών σχεδίων. Η εμφάνιση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών και η αυξανόμενη αλληλεπίδραση του δικτύου διανομής και του δίκτυου μεταφοράς επιβάλλει τη διεύρυνση της συνεργασίας και τον κοινό συντονισμό με απότερο σκοπό τον περιορισμό του κόστους και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους τελικούς καταναλωτές. Ολοκληρώνοντας και με αφορμή τις συγκυριακές προκλήσεις στις ενεργειακές αγορές, θα ήθελα να τονίσω ότι εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής. Επενδύσεις τόσο στα δίκτυα, όσο και από τους ίδιους τους τελικούς καταναλωτές, είτε αφορά οικιακούς, εμπορικούς και ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η κοινωνία εμπιστεύτηκε το φυσικό αέριο σε ένα καύσιμο οικονομικό, αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Παρά τις τρέχουσες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, οι καταναλωτές διατηρούν διαχρονικά την εμπιστοσύνη τους στο φυσικό αέριο, κάτι που αποτυπώνεται από τη φετινή χρονιά, όπου στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη οι συνδέσεις θα ανέλθουν πάνω από 25.000 και είχαμε έναν προϋπολογισμό περίπου 18.000. Για τα δεδομένα της χώρας μας, όπου το φυσικό αέριο ήρθε αργά σε σχέση με τα άλλα κράτη, ήρθε το 2000. Έχει ήδη συντελεστεί η πρώτη ενεργειακή μετάβαση στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία, με την ευρεία διείσδυση του φυσικού αερίου τις 2 προηγούμενες δεκαετίες. Για να επιτευχθεί μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, μια δεύτερη ενεργειακή μετάβαση, πέρα από τα θέματα πολιτικής, τεχνολογίας, τεχνικών κανονισμών και ρυθμιστικών πλαισίων, πρέπει να συντελεστεί με σεβασμό στην αγορά και στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν επενδύσει στο φυσικό αέριο προσδοκούν εύλογα την απόσβεση των επενδύσεών τους, απολαμβάνοντας τα ωφέλη σήμερα του φυσικού αερίου. Επομένως, η ενεργειακή μετάβαση προς την απανθρακοποίηση, τα ανανεώσιμα αέρια, το υδρογόνο και τη ΣΑΠΕ δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους τελικούς καταναλωτές. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει σταδιακά και ομαλά. Με κυρίαρχο καύσιμο καθ' όλη αυτή τη μεταβατική περίοδο, το φυσικό αέριο. Κλείνοντας, αυτός αποτελεί και ο βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΔΑΘΕΣ που βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους του ΕΣΕΚ για την πράσινη ενέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.